Άνων απίστεως και εικόνα πράγματι. Να εκφράσω και εγώ για μία ακόμα φορά τη μεγάλη μου χαρά. Ειλικρινά είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, διότι όπως είπα και ο πατήρ Σεραφείμ μου, βέβαια είναι πολύ καλό, μεγάλο δώρο και η τεχνολογία και ευχαριστούμε τον Θεό που μας την έδωσε, γιατί στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας μπορέσαμε και δεν χάσαμε. Κρατήσαμε την επαφή μας με κάθε τρόπο, εσείς εδώ στη θεματική σας καλλιέργεια και εγώ με τους φοιτητές μου στη σχολή. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να είναι οι άνθρωποι και να βλέπουμε ένα στον άλλον πρόσωπο προς πρόσωπο και να επικοινωνούμε. Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ έτσι από καρδιάς για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε στη συντροφιά σας. Και φυσικά και για το θέμα που και για μένα όταν μου δόθηκε ήταν μια πρόκληση και με έβαλε σε μεγάλο προβληματισμό πώς θα μπορέσω απλά και με, έτσι, να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις. Δεν θα πω πολλά, το υποσχέθηκα στον πατέρα Σεραφείμ. Θα πω λίγα και από εκεί πέρα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια συζήτηση. Ενδεχομένως ερωτήσεις που μπορεί να προκαλέσουν τα όσα θα μοιραστώ μαζί σας. Βέβαια, θα έχω ως αφετηρία, όπως το καταλαβαίνετε, την Καινή Διαθήκη που είναι και το αντικείμενό μου. Και όπου φυσικά βρίσκουμε και τις, θα έλεγα, και τις απαρχές, αυτό που εμείς οι θεολόγοι λέμε εκκλησιολογία, δηλαδή το λόγο περί της Εκκλησίας. Και όχι μόνο τον λόγο, αλλά ουσιαστικά και το βίωμα της Εκκλησίας. Και πώς ακριβώς αυτό το βίωμα κατανοείται, γίνεται πράξη μέσα στην ιστορία. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τα ίδια τα Ευαγγέλια, όπου θα δούμε εκεί ότι υπάρχει συχνά, βέβαια ο όρος Εκκλησία δεν υπάρχει στα Ευαγγέλια, με εξαίρεση το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο υπάρχει ο όρος Εκκλησία, γιατί ακριβώς ο Ευαγγελιστής γράφοντας προσπαθεί να μιλήσει και για το παρόν της δικιάς του εκκλησιαστικής κοινότητας στην οποία απευθύνεται και θα δείτε ότι εκεί υπάρχει και όλος εκείνος ο λόγος, ο λεγόμενος εκκλησιαστικός, για τα σκάνδαλα, για το πώς πρέπει να μην σκανδαλίζουμε και τον μικρό αδερφό, πώς πρέπει να συγχωρούμε μεταξύ μας. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό και η ποιότητα των ανθρώπων της Εκκλησίας και ούτω καθεξής. Όμως, μέσα σε όλα τα Ευαγγέλια είναι προφανές ότι αυτό το οποίο κατατίθεται εκεί ως εμπειρία και αυτό που καταγράφεται, που είναι η ζωή και η διδασκαλία του Χριστού, είναι ιδωμένη και βιωμένη μέσα από την εκκλησιαστική κοινότητα, την οποία θα πρέπει να ακούσουμε και πίσω από τα κείμενα, την Εκκλησία, την ίδια την Εκκλησία, πώς καταγράφει και πώς μιλά για τις απαρχές της, για τον εαυτό της. Και αυτό νομίζω είναι το πιο συγκλονιστικό. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης που μιλάει, αλλά μαζί με αυτούς μιλάει όλη η κοινότητα. Η εκκλησιαστική. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας δείχνει ένα πρώτο βασικό στοιχείο, ότι το βίωμα και η γνησιότητα και η αυθεντία της, του βιώματος έχει να κάνει ακριβώς με την, θα λέγαμε, με τη δοκιμασία αυτού του βιώματος μέσα από την κοινή εμπειρία της Εκκλησίας. Επομένως, θα δείτε, και αυτό μπορεί να μας απαντήσει επίσης γιατί δεν έχουμε μέσα στα Ευαγγέλια τα πάντα. Τα πάντα για τον Ιησού Χριστό, τα πάντα για τους γονείς του, τα πάντα για τους συγγενείς του, τα πάντα. Γιατί δεν ενδιέφερε κυρίως αυτό. Αυτό που καταγράφεται εκεί είναι αυτό που ουσιαστικά αποτελεί και το, θα λέγαμε, και το αποτέλεσμα και το βίωμα της κοινότητας και πώς ακριβώς το βίωμα και το πώς έζησε η Εκκλησία, η πρώτη κοινότητα, τον Ιησού Χριστό, αυτό ουσιαστικά δίνει νόημα και γίνεται το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπουμε όλη τη ζωή και το ρόλο τους μέσα στην ιστορία. Ένα πρώτο βασικό στοιχείο είναι, θα ξεκινήσω λίγο από την ίδια από τα συνοπτικά Ευαγγέλια και θα ξεκινήσω από εκείνο το οποίο γράφει, λέει ο Ιησούς, ότι τα μέλη της Εκκλησίας, τα μέλη της Βασιλείας του Θεού, είναι το φως και το αλάτι της γης. Αυτό είναι το πρώτο που θα μπορούσαμε να δούμε μιλώντας για το ρόλο που μπορεί να έχει η Εκκλησία μέσα στον κόσμο. Πώς δηλαδή
λειτουργεί μέσα στον κόσμο. Και θα ήθελα λίγο να σταματήσουμε στην έννοια του αλατιού. Συνήθως λέμε ότι το αλάτι είναι αυτό που μας θυμίζει, αυτό που συντηρεί, αυτό που κάνει τέλος πάντων το φαγητό πιο ενδιαφέρον, θα λέγαμε. Όμως το αλάτι για να τα κάνει όλα αυτά θα πρέπει να λιώσει. Θα πρέπει να χαθεί, θα πρέπει να θυσιαστεί, έτσι, να αλλάξει, να γίνει ένα με αυτό το, με αυτό το οποίο θα νοστιμήσει και θα αλατήσει. Έτσι. Και αυτό νομίζω είναι ένα πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, ως, για να είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά διατρέχει όλη την δομή του κόσμου, θα πρέπει να γίνει ένα με τον κόσμο, χωρίς όμως να χάσει την νοστιμάδα της, χωρίς να χάσει την αξία της. Διότι όπως λέει και ο Ιησούς, αν το άλας μοραθεί, αν το αλάτι χάσει την ουσία του, τότε δεν έχει καμία αξία, θα το πετάξουμε, θα τα πάρουμε καινούργια. Επομένως, αυτό ξέρετε, καταρχάς είναι και το μεγάλο, θα δείτε, δίλημα και η μεγάλη πρόκληση της Εκκλησίας από την πρώτη στιγμή και αν το καλοσκεφτούμε είναι η πρόκληση μέχρι και σήμερα. Πώς από τη μία μεριά θα είναι του κόσμου, αλλά δεν θα ταυτιστεί απόλυτα με τις δομές και μάλιστα τις δομές της θεροποιίας αυτού του κόσμου. Και νομίζω ότι αυτή η εικόνα του αλατιού δίνει μια πρώτη ιδέα πώς η Εκκλησία αναλώνεται, η Εκκλησία νοστιμίζει, η Εκκλησία δίνει νόημα στον κόσμο, πώς όμως θυσιαζόμενο για αυτόν τον ίδιο τον κόσμο. Και θα προχωρήσω τώρα ένα βήμα παραπέρα για να πάω λίγο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, που είναι ένα κατεξοχήν εκκλησιολογικό Ευαγγέλιο. Θα θυμάστε και από την εμπειρία σας στην εκκλησιαστική και τη συμμετοχή σας στις ακολουθίες της Εκκλησίας, ότι η Μεγάλη Πέμπτη, για παράδειγμα, διαβάζουμε εκείνο το μεγάλο Ευαγγέλιο στην αρχή που μας φαίνεται κουραστικό και τα λοιπά, που όμως είναι πολύ συγκινητικό, γιατί θα λέγαμε οι τελευταίες νουθεσίες του Ιησού πριν οδηγηθεί στον θάνατο και είναι και η προσευχή του και θα λέγαμε και η παρακαταθήκη του για όλο τον κόσμο. Εκεί λοιπόν ο Ιησούς προσεύχεται για τους μαθητές, τους οποίους αποκαλεί φίλους και αδελφούς. Κάτι πολύ σημαντικό, ως εκείνη τη στιγμή τα μαθητές του, εκεί, από εκείνη τη στιγμή και μετά τους λέει φίλους στο Ευαγγέλιο και μετά την Ανάσταση τους πει και αδελφούς. Και εκεί λοιπόν παρακαλεί τον πατέρα του και λέει «Δεν σου ζητώ να τους βγάλεις από τον κόσμο, αλλά να τους στηρίσεις από τον πονηρό, να τους προφυλάξεις από τον πονηρό». Και εδώ πάλι ερχόμαστε στο ίδιο μεγάλο δίλημα. Πώς θα μείνουμε μέσα στον κόσμο, πώς η Εκκλησία μένει στον κόσμο, δίνει νόημα στον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα δεν συσχηματίζεται με αυτόν τον κόσμο, δεν ταυτίζεται, δεν υιοθετεί οποιαδήποτε δομή, οποιαδήποτε νοοτροπία, οποιαδήποτε λογική και στάση ζωής, η οποία ουσιαστικά δεν συνάδει, θα λέγαμε, δεν συμφωνεί με αυτό που αποτελεί τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό, ξέρετε, είναι, όπως είπα και πριν, η μεγάλη, θα λέγαμε, πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που το έγραψε ένας Γερμανός Προτεστάντης θεολόγος που λέγεται «Μεταξύ δύο κόσμων». Και το είναι καθηγητής στο Βερολίνο, ο συγκεκριμένος, ο Κρίστοφ Μάρξης, και το οποίο περιγράφει ακριβώς αυτή την ένταση που έζησαν οι πρώτες γενιές των χριστιανών μέχρι τον 3ο-4ο αιώνα. Πώς δηλαδή από τη μία δεν έπρεπε να αρνηθούν τον κόσμο, δεν έπρεπε να γίνουν απόκοσμοι ή ξενοφοβικοί, ας το πω έτσι, ή εχθρικοί προς τον κόσμο, προς κάθε τι ξένο προς αυτούς, αλλά ταυτόχρονα πως έπρεπε να μείνουν καθαροί και προσιλωμένοι στη Βασιλεία του Θεού, η οποία έρχεται. Η οποία είναι ήδη εδώ, αλλά δεν έχει πραγματοθεί σε όλη την ολότητά της. Και την οποία φυσικά, καθημερινά, ο χριστιανός δεν την ξεχνά, αλλά απέναντίας προσεύχεται για αυτήν κάθε μέρα στον Πάτερ ημών. Το πρώτο που λέμε είναι «Ευθέτου η Βασιλεία σου». Το πρώτο λοιπόν που είναι και θα πει ο Ιησούς Χριστός, ότι ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα έρθουν. Άρα είναι η προτεραιότητά μας η Βασιλεία του Θεού.
Όμως η Βασιλεία του Θεού δεν είναι κάτι το εξωκοσμικό για τους χριστιανούς. Και αυτό είναι το δυνατό σημείο του χριστιανισμού. Δεν είναι ο χριστιανισμός, αυτό από την αρχή φαίνεται, και η Εκκλησία δεν είναι ένα καταφύγιο και μία τάση φυγής. Έξω από τα πράγματα, έξω από τις ευθύνες, μακριά από τους ανθρώπους, αλλά είναι μία, θα λέγαμε, ανάληψη των ευθυνών μας ως μέλη της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού μέσα στον κόσμο. Και εδώ ακριβώς φαίνεται και η ευθύνη, αυτό είναι το δυνατό σημείο, αλλά αυτό ταυτόχρονα δημιουργεί και προβλήματα. Γιατί πάντα θα πρέπει να ισορροπήσει. Και αυτό το βιβλίο, ακριβώς όπως σας είπα, προσπαθεί να δείξει αυτή την εξισορρόπηση. Πώς προσπαθεί, πώς προσπάθησαν οι πρώτοι χριστιανοί να κρατήσουν τις ισορροπίες. Πάρα πολύ δύσκολες ισορροπίες, τόσο δύσκολες όσο και οι σημερινές ισορροπίες που πρέπει να κρατήσουμε εμείς οι χριστιανοί ως μέλη της Εκκλησίας. Και εδώ τώρα θα θυμίσω κάτι πάρα πολύ παρόμοιο, το οποίο θα το δούμε, το βλέπουμε στη μυστηριακή μας ζωή και στην συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Το λέω πάρα πολύ σε αυτό το παράδειγμα, γιατί νομίζω είναι χαρακτηριστικό και δείχνει ακριβώς πώς αυτό το πρώτο μήνυμα της Εκκλησίας, που είναι κομμάτι του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα είναι, διατηρεί την αλήθεια της και διατηρεί τον προσανατολισμό της προς την Βασιλεία, φαίνεται και μέσα στη Θεία Λειτουργία. Θα θυμάστε πώς ξεκινάει η Θεία Λειτουργία. Θυμάστε, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην Θεία Λειτουργία εισερχόμαστε και προγευόμαστε ακριβώς αυτή τη Βασιλεία του Θεού. Ξέρετε ποια είναι η απόλυση στη Θεία Λειτουργία, πότε απολύει ο ιερέας? Ποια λέτε να είναι? Σίγουρα δεν είναι το διευχόν. Το διευχόν είναι η ευχή που δίνει ο ιερέας. Εν ειρήνη προέρχομαι. Και τώρα θα φύγουμε και αυτό που ζήσαμε το όμορφο εδώ μέσα και τη Βασιλεία του Θεού που στοιχευτήκαμε, που είναι κατεξοχή Βασιλεία Ειρήνης, θα το πάμε στα σπίτια μας. Και αυτό δείχνει πάλι αυτό, θα λέγαμε, το μπόλιασμα του κόσμου με την εμπειρία της Βασιλείας του Θεού. Μπορεί να δίνει νόημα και να δίνει και προσανατολισμό και όραμα στον κόσμο. Και βλέπετε αυτό, πολύ όμορφα φαίνεται σε μια σημαντική αγιαστική πράξη της Εκκλησίας, την πράξη του αγιασμού. Έτσι, ο αγιασμός τι είναι? Παίρνουμε τα στοιχεία της φύσης, το νερό. Το νερό αγιάζεται με τη χάρη του Θεού και στη συνέχεια τι κάνει ο ιερέας? Βλέπετε, ραγίζει τα πάντα. Και τα ρίξουμε και στα παλιά τα χρόνια, στα χωριά, ρίχνουμε και στο ποτάμι, πηγαίνουμε και στο στάβλο και στα ζώα, και τώρα γίνεται. Γιατί ακριβώς, ναι, δείχνει αυτό το πράγμα. Ότι η Εκκλησία μπορεί να αγιάζει και θέλει να αγιάζει όλο τον κόσμο. Και να το μεταμορφώνει. Αυτή είναι η ουσία. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται και η μεγάλη αποστολή της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Ο λόγος της Εκκλησίας πρέπει να είναι καθαρός και πρέπει πάντοτε η Εκκλησία να μην χάνει την εσχατολογική της ματιά. Που τι θα πει αυτό? Και αυτό είναι το επόμενο στοιχείο. Έτσι είπαμε, για να σας τα συνοψίσω πώς τα λέμε. Είπαμε στην αρχή ακριβώς το στοιχείο, το θα λέγαμε, του συσχετισμού και μη συσχετισμού με τον κόσμο. Είπαμε για το ρόλο του αγιασμού ως χαρακτηριστικό αυτού του μη συσχετισμού, αλλά και της διακονίας του κόσμου. Και τώρα θα πρέπει να πούμε και ένα τρίτο σημαντικό στοιχείο. Αυτό που το είπα και από την αρχή και το επενήχθηκα, και είναι ακριβώς αυτός ο εσχατολογικός προσανατολισμός της Εκκλησίας. Τι θα πει αυτό? Γιατί αυτό, ξέρετε, πολλές φορές παρεξηγείται. Και πολλές φορές και εμείς, τα μέλη της Εκκλησίας, το χάνουμε τον προσανατολισμό μας αυτό. Και όντως η Εκκλησία πολλές φορές βρέθηκε σε αυτόν τον πειρασμό. Πώς θα βρει την, θα λέγαμε, να μην χάσει αυτό το καθαρό βλέμμα και αυτή την καθαρή κοφτερή ματιά που σου δίνει, και κρίση που σου δίνει ακριβώς η έννοια των εσχάτων. Για τα μέλη της Εκκλησίας, εμείς τώρα ζούμε στα έσχατα. Είναι και τα έσχατα εισήλθαν στον κόσμο με την έλευση του Ιησού Χριστού. Τότε, θα λέγαμε, ο κόσμος, ο πνευματικός, ο κόσμος του Θεού εισβάλλει με έναν λυτρωτικό τρόπο μέσα σε αυτόν τον κόσμο τον οποίο ζούμε.
Που σημαίνει ότι από εδώ και πέρα πλέον πορευόμαστε προς την πραγμάτωση της Βασιλείας του Θεού. Θα γίνει σήμερα αυτή η πραγμάτωση, θα γίνει σε 100 χρόνια, θα γίνει σε 1000 χρόνια. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι εμείς τώρα είμαστε σε αυτήν την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα της προσδοκίας, της έλευσης του Ιησού Χριστού και της έλευσης, θα λέγαμε, και της πραγμάτωσης των ισχάτων. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί μία άλλη αξιολόγηση των πραγμάτων και μία άλλη ιεράρχηση. Λέω ένα αστείο στους φοιτητές μου, θα το πω και σε εσάς, όταν προσπαθώ να τους εξηγήσω την εσχατολογία που είχε η πρώτη Εκκλησία, δηλαδή αυτό το βλέμμα στο ότι ο Κύριος έρχεται. Ο Κύριος εγγύς. Και εμείς πλέον ζούμε με αυτή την προσδοκία, με αυτή την αγάπη και με αυτή την ελπίδα και όλη μας η ζωή οργανώνεται πάνω σε αυτή την προοπτική. Λέω λοιπόν, τους ρωτάω, άμα θα πάτε ταξίδι, τι θα πάρετε μαζί σας στο αεροπλάνο και αρχίζω εμένα, ίδιες οι κοπέλες, θα πάρουν μια παλίτσα, θα βάλουν τα καλλιτικά μου, θα βάλω φυσιολογικά πράγματα. Οπότε τους κάνω αστείο μετά και μην το πάρετε ως διαφήμιση, ως διαφημιστικός. Πω, ωραία, άμα ταξιδέψετε με τη Ryanair, τι θα πάρετε. Και τότε μου λέει, δεν πάρουμε τίποτα, θα πάρουμε ένα βαλιτσάκι. Αυτό είναι η εσχατολογία. Όταν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, όταν ξέρεις ότι έχεις ένα, θα λέγαμε, ένα όριο, θα πάρεις και θα φροντίσεις αυτό που είναι πρώτο και βασικό. Θα πάρεις το βασικό, το πρώτο. Και η εσχατολογική προοπτική στην Εκκλησία της έδωσε στους πρώτους αιώνες αυτήν, θα λέγαμε, τη δυναμική. Η δυναμική που την έκανε να ζήσει και μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, όπως ήταν η διωγμή και το μαρτύριο. Γιατί αυτό, και τώρα φεύγω βέβαια από τον πρώτο αιώνα και πηγαίνω σιγά σιγά στο δεύτερο και το τρίτο, είναι, για την αρχαία Εκκλησία ήταν μια πολύ πραγματική εμπειρία. Η Εκκλησία αιμορράγησε, έτσι, έχασε πολλά από τα εκλεκτά της μέλη. Έζησε μια άδικη βία. Έζησε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο ήθελε να τον διακονήσει, τον οποίο ήθελε να τον μεταμορφώσει, να τον αγιάσει, στον οποίο έγινε το αλάτι, τον έζησε στην πιο εχθρική και πιο βάρβαρη μορφή του. Και δεν θα μπορούσε να αντέξει ποτέ αν δεν είχε αυτή τη ματιά προς τα έσχατα, προς τον Κύριο που έρχεται. Θα θυμηθείτε εδώ λιγάκι πώς τελειώνει η Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη τελειώνει στην Αποκάλυψη, με τον Ιησού να λέει «Ιδού έρχομαι ταχύ» και να απαντάει η Εκκλησία «Ναι, έρχου Κύριε, αμήν». Αυτή είναι η προσδοκία της Εκκλησίας. Και αν θα πάτε στις κατακόμβες, που οι κατακόμβες ξέρετε πολύ καλά, συνδέονται και με αυτή τη μνήμη ακριβώς του μαρτυρίου του πρώτου χριστιανού, θα δείτε πολλές φορές τη λεγόμενη γυναίκα ορά, στη δεωμένη, που έχει τα χέρια υψωμένα στον ουρανό και κοιτάει προς τον ουρανό. Οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι μία παράσταση της Εκκλησίας. Της δεόμενης Εκκλησίας, κοιτάει πάνω, δεν χάνει τον προσανατολισμό της, πατάει όμως τη γη, έτσι πατάει πάνω στη γη και είναι κομμάτι από τη γη, αλλά βλέπει ψηλά και περιμένει τον Κύριο. Η εσχατολογική λοιπόν αυτή οπτική δίνει στην Εκκλησία τη δυνατότητα από τη μία μεριά να μην χάσει τον προσανατολισμό της, να μην χάσει την νοστιμάδα της ως αλάτι και τη λάμψη της και την καθαρότητά της ως φως αυτού του κόσμου. Απ' την άλλη όμως μεριά, επειδή ακριβώς είπαμε τα έσχατα είναι ήδη εδώ και επομένως ήδη ενεργούνται μέσα στον κόσμο, την κάνει να αντιλαμβάνεται και το ρόλο της μέσα στον κόσμο. Την κάνει να αντιλαμβάνεται ότι η Βασιλεία του Θεού ξεκινάει εδώ και τώρα, από αυτή τη γη, αλλά δεν σταματάει εδώ. Και δεν μπορεί ποτέ να πούμε, α, εδώ είναι, ή εκεί είναι, ή είναι αυτό το σχήμα, ή είναι αυτή η εξουσία, ή είναι αυτή η ιδέα, ή είναι αυτό το κίνημα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στην Εκκλησία και είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πάρα πολύ έντονα στους τρεις πρώτους αιώνες για τους οποίους κιόλας, τους οποίους ας πούμε ασχολείστε από το θέμα αυτό το οποίο συζητούμε. Η οπτική της Εκκλησίας, η οποία μπορεί να διατηρεί μια καθαρή φωνή, μπορεί να διατηρεί τον ελεκτικό της λόγο, ελεκτικός εν αγάπη πάντοτε, και ελεκτικός με την έννοια ότι δεν ταυτίζεται
με καμία αδικία, δεν ταυτίζεται με καμία βία σε αυτόν τον κόσμο, με τίποτε το οποίο με κάποιο τρόπο μπορεί να μας αποπροσανατολίσει από στόχο της που είναι η Βασιλεία του Θεού. Επομένως, αυτό επίσης είναι ένα βασικό στοιχείο σε αυτήν τη, θα λέγαμε, δυναμική, σε αυτόν τον δυναμικό ρόλο που έχει η Εκκλησία, ως θα λέγαμε τον συνεκτικό ιστό αυτού του κόσμου. Θα μπορούσε, γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες, πολλές φορές, ειδικά θα το δείτε σε πολλούς από τους, και ο Ειρηναίος το λέει και άλλοι, από τους αρχαίους θρησκευτικούς συγγραφείς και πατέρες, είναι κάτι πάρα πολύ τολμηρό. Ότι η Εκκλησία δημιουργήθηκε ήδη από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Γιατί δεν είναι δηλαδή ότι η Εκκλησία εν δυνάμει υπάρχει από τότε, ακριβώς γιατί αποτελεί, θα λέγαμε, το μυστικό ιστό, έτσι, το αίμα που τρέχει μέσα στις φλέβες, θα λέγαμε, του σώματος του κόσμου. Με αυτή την έννοια. Εντάξει, οπωσδήποτε η Εκκλησία ιδρύεται, το ξέρουμε καλά, στην Πεντηκοστή, αλλά προσέξτε και στην Πεντηκοστή έχουμε στοιχεία ακριβώς αυτής της παγκοσμιότητος, έτσι, και αυτής της, θα λέγαμε εντός με την καλή έννοια, κοσμικής διάστασης της Εκκλησίας. Θυμηθείτε, στην Πεντηκοστή έχουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται και ακούν στη δικιά τους γλώσσα αυτό που λέγεται Παυλένη Απόστολη, το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Και εκεί, αν προσέξετε στην Πεντηκοστή παρέθεση τώρα κάνω εδώ, γίνεται η αντιστροφή αυτού που βίωσε ο κόσμος στη Βαβέλ. Στη Βαβέλ οι γλώσσες έγιναν μια φωνή να τα χωρίσουν. Έτσι, δεν μπορούσε να καταλάβει ένα τον άλλο. Του λέει φέρε μου το μυστήριο και αυτός του φέρνει ένα τούβλο. Σου πω και τελείωσε, τα παράτησε όλα και φύγανε. Εκεί λοιπόν είχαμε την αντιστροφή. Εκεί είχαμε λοιπόν τις γλώσσες, τη διαφορετικότητα, αν θέλετε, η οποία ουσιαστικά διέλυσε την ενότητα της ανθρωπότητας. Στην Πεντηκοστή έχουμε ακριβώς την αντίστροφη κίνηση. Η διαφορετικότητα γίνεται αφορμή οι άνθρωποι να έρθουν όλοι και να γίνουν ένα μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό δείχνει ακριβώς, είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της μυστικής και δυναμικής παρουσίας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Η Εκκλησία δεν έχει σκοπό να άρει, θα λέγαμε, και τη διαφορετικότητα και την ομορφιά της πολυφωνίας, αλλά την αξιοποιεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε αγιάζοντάς την και μεταμορφώνοντάς την, να την κάνει κομμάτι της Εκκλησίας, να την πολλιάζει επάνω στο σώμα της. Αυτά λοιπόν όλα μας δείχνουν ακριβώς το πόσο σημαντική είναι η Εκκλησία, το πόσο ακριβώς είναι ουσιαστική, δεν θέλω και να σας κρατήσω πολύ, θέλω να αφήσω και χρόνο, νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε, δείχνει ακριβώς αυτόν τον μυστικό χαρακτήρα της Εκκλησίας. Και θα κλείσω με κάτι πάρα πολύ απλό, πολύ όμορφο, που γράφει ένα κείμενο, ένα πολύ αρχαίο κείμενο της Εκκλησίας, τον εκκλησιαστικό κείμενο, πατερικό, τον πρώτο αιώνα, του δεύτερου αιώνα. Η λεγόμενη προσδιόγουντον επιστολή. Προσδιόγουντον επιστολή την είχαμε σε ένα χειρόγραφο, το οποίο δυστυχώς κάηκε, όταν κάηκε και μία βιβλιοθήκη στο Στρασβούργο στην Αθήνα φυλακόταν, αλλά ήμασταν τυχεροί, γιατί πρόλαβαν και το εξέδωσαν οι ειδικοί. Είναι ανώνυμο, δεν ξέρουμε ποιος το έχει γράψει, αλλά περιγράφει πώς αντιλαμβάνταν οι χριστιανοί στο δεύτερο αιώνα το ρόλο τους μέσα στον κόσμο. Και λέει ότι οι χριστιανοί είναι άνθρωποι, η Εκκλησία δηλαδή, τα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία κινούνται μέσα στον κόσμο, δίνονται όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, μιλούν τις γλώσσες που μιλάνε οι υπόλοιποι, έχουν τις οικογένειές τους, έχουν τη ζωή τους, αλλά ποτέ δεν συσχηματίζονται με τον κόσμο αυτό, γιατί ξέρουν ότι είναι πολίτες ενός ουράνιου, μιας ουράνιας βασιλείας. Μιας βασιλείας που είναι ήδη εδώ, αλλά ακόμα προσδοκούμε να τη δούμε σε όλη της την πληρότητα, όταν θα ολοκληρωθεί αυτό το οποίο ο Κύριος υποσχέθηκε λέγοντας «Η δούλερχο μεταχή». Τότε, όπως λέει λίγο νωρίτερα στην Αποκάλυψη, θα τα φτιάξω όλα ξανά καινούργια. Και να, δηλαδή, προσέξτε όμως, αυτό το κενό με αλφαγιώτα δεν σημαίνει ότι θα καταστρέψει αυτόν τον κόσμο και επομένως, ή τον καταστρέψουμε σήμερα, τον καταστρέψουμε αύριο, το ίδιο είναι, αφού θα φέρει κάτι καινούργιο ο Θεός.
αλλά θα πάρει αυτόν τον κόσμο και θα το μετασχηματίσει και θα το μεταμορφώσει, κάνοντάς τον κάτι καινούριο. Κάνοντάς τον κόσμο των καλών λίαν, όπως όταν τον δημιούργησε, τον πρωτοδημιούργησε. Και μέσα σε αυτόν τον αναδημιουργικό, σε αυτήν την αναδημιουργική, αν θέλετε, πορεία του κόσμου, η Εκκλησία παίζει ακριβώς το σημαντικό ρόλο, γιατί γίνεται το αλάτι, γίνεται το θα λέγαμε, το φως, γίνεται και η μαγιά αυτού του κόσμου. Γίνεται η μαγιά που δίνει νόημα και όπως λέει και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο ευχαριστητικός. Είναι, θα λέγαμε, συμβούλευτος ο κόσμος και γίνεται ένας ευχαριστιακός άρτος που προσφέρεται στο Θεό για να αγιαστεί και να γίνει σώμα και αίμα του Κυρίου. Έτσι. Και αυτό γίνεται μέσω της Εκκλησίας και αυτή είναι η δύναμη της Εκκλησίας και όπως λέει εκεί ακριβώς η κότη του σιταριού, η διαφορετική αλέθονται όλοι μαζί και δίνουν το ψωμί. Έτσι ακριβώς είναι και τα μέλη της Εκκλησίας και η ίδια η Εκκλησία η οποία ζυμώνεται σε αυτόν τον κόσμο και της δίνει νόημα και του δίνει νόημα και του δίνει προοπτική. Εγώ αυτά ήθελα να μοιραστώ έτσι πολύ σύντομα μαζί σας. Ελπίζω να μην ήταν πολύ δύσκολο. Προσπάθησα να είμαι απλή για να μην. Και να αφήσω και χρόνο για τη συζήτηση. Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, όπως είπατε και τώρα, στο τέλος, η Εκκλησία δεν πρέπει να είναι προσυμπλωμένη σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να έχει το στόχο της, που είναι η ένωση με τον Κύριο κάποια στιγμή που θα έρθει. Και πώς εξηγείτε τότε ότι γίνονται όλοι αυτοί οι πόλεμοι και ο ένας πατριάρχης υποστηρίζει το διαχωρισμό με την Ουκρανία και με αυτά. Και γενικά δηλαδή η Εκκλησία κοιτάει πιο πολύ τα κοσμικά παρά τα πνευματικά. Ναι. Εντάξει, τώρα βέβαια όλα αυτά είναι πολύ μεγάλες συζητήσεις και έχετε δίκιο και γι' αυτό είπα ότι η Εκκλησία και τα μέλη φυσικά της Εκκλησίας, η Εκκλησία δεν είναι ένα αφηρημένο τέλος πάντων καθίδρυμα, είμαστε εμείς όλοι, έτσι. Η Εκκλησία πάντοτε πάλευε ανάμεσα στους δύο κόσμους, πώς από τη μία μεριά θα μείνει μέσα στον κόσμο και θα τον διακονήσει, αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, και πώς από την άλλη μεριά δεν θα γίνει απλώς μία, θα λέγαμε, ένας πολιτικός θεσμός ή, αν θέλετε, και ένας κοινωνικός θεσμός. Έτσι, να αναλωθεί μόνο σε ένα κοινωνικό έργο και να χάσει ακριβώς τη λογική αυτή. Για μένα, να σας πω, αν θέλετε να μιλήσουμε ειλικρινά, είναι τραγικό αυτή τη στιγμή οι αδελφοί χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι να πολεμούν ένα τον άλλον και η μία εκκλησία να ευλογεί τα όπλα και η άλλη εκκλησία να ευλογεί τα όπλα. Δεν έχει σημασία να είναι ορθόδοξοι. Γενικά δεν πρέπει. Και γενικά. Είναι, κοιτάξτε, είναι θλιβερό. Δεν πρέπει να εκβαλόμαστε, γιατί ο Χριστός είπε: όποιος θέλει, ας έρθει πίσω μου. Δεν είναι υποχρέωση κανένα. Και οπότε, εντάξει, τώρα δεν ήθελα να αναφερθώ και πιο παλιά μετά στην πρώτη εκκλησία και μετά το Μέγα Κωνσταντίνο που άρχισαν οι διωγμοί των ιδεολατρών κτλ. Και εκεί γίνανε πάρα πολλά λάθη. Και πιστεύω ότι φταίει η άρχουσα εκκλησία. Δηλαδή, ο απλός χριστιανός ποτέ δεν θα το έκανε να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο από τη στιγμή που πιστεύει. Τώρα, όλα αυτά δίνουμε και ένα κακό παράδειγμα προς τους άλλους που, ναι, που δεν είναι χριστιανοί. Ναι, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν χριστιανοί να μην κάνουμε ό,τι, αυτά που κάνουν οι άλλοι τα άσχημα. Αλλά έχουν γίνει κάποια πράγματα και. Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε, η Εκκλησία, εδώ τώρα είναι ένα θέμα, αποτελείται από ανθρώπους. Και οι άνθρωποι πρέπει να μετανοούμε κιόλας. Και η Εκκλησία μετανοεί κιόλας, με την έννοια δηλαδή ότι αντιλαμβάνεται ότι κάποιες φορές μπορεί μέσα στην κρίση μέσα σε, να χάθει και ο προσανατολισμός. Αλλά εγώ δεν θα έβγαζα τώρα τους απλούς χριστιανούς από όλη την ευθύνη. Η Εκκλησία είμαστε όλοι εμείς. Δηλαδή και εγώ και εσείς φέρουμε την ίδια ευθύνη μέσα στον κόσμο και γι' αυτό για όλους μας είναι και αγωνία και ευκαιρία πάντοτε για μετάνοια. Δεν θα πει ακριβώς ότι πήγαινα έτσι και λέω που πάω τώρα, πάω στραβά. Γυρίζω, πάω 180 μοίρες πίσω. Από λάθος έκανα. Νομίζω ότι, αλλά θα σας πω κάτι, μια μικρή ιστορία που είναι αληθινή. Όταν σπούδαζα στην Γερμανία πριν πολλά χρόνια, έμενα σε ένα οικοτροφείο το οποίο έβλεπε στο ποτάμι, το οποίο ήταν πλωτό το ποτάμι και περνούσαν καράβια με φορτίο. Υπάρχει ένα καράβι πέρασε μια μέρα που το λέγανε Μετάνια. Το λέγανε Μετάνια, το όνομα το ελληνικό. Δεν ξέρω γιατί το λένε. Λοιπόν, εκεί ήταν φορτωμένο με παλιοσίδαρα. Και έκανα την εξή σκέψη, ότι αυτό είναι η Μετάνια. Αυτό κάνει. Φέρουμε τον αρρωστημένο, τον παλιό μα εαυτό και ζητάμε από τον Θεό να τον ξανακάνει καινούριο. Επομένως και οι χριστιανοί
έχουμε και αυτή την ευθύνη, πρώτα-πρώτα να είμαστε εμείς Άγιοι. Άγιοι όχι με την έννοια της ελίτ, μια ελίτ που βλέπει τον κόσμο αφού και κρίνει και κάνει, αλλά με την έννοια ότι αισθανόμαστε ότι ανήκουμε στο Θεό και ότι έχουμε έναν προσανατολισμό. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, πάρα πολύ δίκιο, ότι δεν πρέπει να συσχηματιστούμε, δεν πρέπει να ταυτιστούμε με τις ανθρώπινες δομές, αλλά ξέρετε τι συνέβη. Αν με ρωτάτε ιστορικά, η Εκκλησία περνάει μια μεγάλη κρίση τον 2ο αιώνα. Γιατί δεν ήρθε ο Κύριος. Η Εκκλησία στον 1ο αιώνα είναι βέβαιη ότι ο Κύριος είναι εγγύης. Δεν είπαμε, λέει, «Δού έρχομαι ταχύ, ναι, έρχω Κύριε, αμήν». Όμως ο Κύριος δεν ήρθε έτσι όπως το υπολογίσαμε εμείς. Ο Κύριος καθυστέρησε. Και αυτό οδήγησε σε πάρα πολλές, θα λέγαμε, αλλαγές εσωτερικές μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στο σώμα, δηλαδή, της Εκκλησίας. Θα δείτε ότι αρχίσει να δημιουργείται αυτός ο θεσμικός χαρακτήρας, η δομή. Θα δείτε ότι πολλές φορές οι χριστιανοί, προκειμένου να μπορέσουν να επιβιώσουν μέσα στον κόσμο, θα υιοθετήσουν πρακτικές, τις οποίες ενδεχομένως στον 1ο αιώνα να μην τις θεωρούσαν ότι ήταν απαραίτητες. Παραδείγματος χάρη, δεν θα καταργήσουν τη δουλεία. Θα θέλετε να μιλήσουμε έτσι ανοιχτά. Ενώ ο Παύλος θα πει που κάνει δούλους ή ελεύθερος, το 2ο αιώνα οι χριστιανοί λίγο θα ζοριστούν σε αυτό το πράγμα. Βέβαια θα είναι μια ανθρώπινη, πολύ πιο ανθρώπινη δουλειά από ό,τι ήταν. Αλλά πάντως δε, και αυτό έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το δίλημα που περνάει η Εκκλησία μέσα στον κόσμο. Νομίζω ότι οπωσδήποτε μετά την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που έχουμε και αυτήν την. Το άνοιγμα που ξαφνικά η Εκκλησία περνάει από εκείνη την τραγική περίοδο των διωγμών σε μια άλλη φάση. Οπωσδήποτε έχουμε και κάποια, θα λέγαμε, εδώ εισαγωγικών ή εξωτώσεις εισαγωγικών, παρατράγουδα. Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι διωγμοί που είπατε, όμως ποτέ η Εκκλησία, είτε και η θεσμική, αν θέλετε, δεν τα υιοθέτησε και δεν τα ευλόγησε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είπε μπράβο, καλά τους κάνατε. Ας πούμε, πάμε την Αλεξάνδρεια έτσι, και την Ιπατία, γιατί προφανώς κάτι τέτοιο έχετε στο νου σας. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, έτσι, άσχημο παράδειγμα. Αυτό ποτέ η Εκκλησία δεν είπε αυτό πρέπει να κάνετε. Δηλαδή αυτό ήταν μία όντως πολύ τραγική στιγμή και ήταν μία επιλογή στην οποία ενδεχομένως και κάποιοι εκκλησιαστικοί άνδρες είχαν την ευθύνη τους. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι θα αποτελεί ένα άλοθη μέσα στους αιώνες για να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Ούτε βέβαια και να πούμε ότι «Α, εντάξει, άρα λοιπόν το δέχονταν όλοι». Το λέω αυτό γιατί θα σας πω και ένα τελευταίο παράδειγμα και να κλείσω. Ας το διαβάσετε πολλές φορές τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Ότι χρησιμοποιεί έτσι ένα λόγο έτσι πολύ εχθρικό προς τους Ιουδαίους. Και λένε δηλαδή, επειδή μου ήταν αντισημίτης, ήταν, δεν ξέρω εγώ, προκαλούσε πάθη έτσι και μίση. Όχι, εγώ είμαι σίγουρη ότι ο Χρυσόστομος μετά που τελείωνε το κίνημα μπορούσε να βγει και να χαιρετήσει και το Ραβίνο απέναντι. Αυτός είναι ένας λόγος καθαρά παιδευτικός και νομίζω ότι και άνθρωποι τον καταλάβαιναν έτσι, ότι απλώς ήταν για να ορίσει τα όρια της κοινότητας, ότι εδώ είμαστε εμείς. Από εκεί πέρα, αν εμείς αυτά τα πάρουμε και αρχίσουμε και τα κάνουμε εργαλεία για να πολεμήσουμε τον άλλο, έτσι για να, όπως είπατε, και μεταξύ μας να πολεμήσουμε, τότε νομίζω ότι εδώ έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη και έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Ως μυστική δομή δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τον κόσμο, να τον διαλύσουμε, όπως φαντάζονται οι μεγάλοι πλανητάρχες, ας πούμε, και οι κοσμοκράτες αυτού του κόσμου, αλλά να τον μεταμορφώσουμε. Απλά βεβαιώνουμε την αποκάλυψη στον κόσμο. Αυτά που είπε ο Άγιος Ιωάννης, δηλαδή για εκεί πηγαίνουν. Από τη στιγμή που είναι προφητεία, θα γίνει. Ναι, εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα γίνουν, γιατί οπωσδήποτε η αποκάλυψη κυρίως αφορά και τους χριστιανούς εκείνης της εποχής και φυσικά και σήμερα. Θα έλεγα ότι ναι, θα πρέπει πάντως όλα αυτά να γίνονται αφορμή για να ξαναφέρουμε την πορεία μας σωστά μέσα στον δρόμο που πρέπει να το φέρουμε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ναι. Η Εκκλησία τελικά δεν κάνει λάθος. Σας είπα προηγούμενος. Λίγο δυνατά. Η Εκκλησία τελικά δεν κάνει λάθος. Μας είπε ο Μύτης την προηγούμενη εβδομάδα. Στο πέρασμα των αιώνων αποδεικνύεται ότι σε βάθος χρόνου ότι όλες οι αποφάσεις της ήταν σωστές. Και έπρεπε να είναι έτσι. Κοιτάξτε, η Εκκλησία ως Εκκλησία, ναι, είναι ένα καθίδρυμα το οποίο έχει ως κεφαλή τον Ιησού Χριστό και επομένως εγώ πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός ως ο καπετάνιος αυτού του καραφιού το πάει καλά. Από εκεί και πέρα όμως εμείς ως μέλη της Εκκλησίας μπορούμε να κάνουμε λάθη. Ξέρετε, γιατί αυτό μπορεί να είναι λίγο επικίνδυνο που δεν κάνουμε λάθη και ταυτίσουμε τις δικές μας λάθος από αυτό. Καταλαβαίνω τι εννοείτε εσείς, όχι, είναι ξεκάθαρο. Μπορώ να το εξηγήσω. Όχι, πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Όχι, εγώ απλώς το εξηγώ για να μην δημιουργηθεί κάποια εντύπωση.
Εμείς ως μέλη της Εκκλησίας έχουμε ευθύνη. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπει το Απόστολος Παύλος πόσο αυστηρός είναι στην Αλφα Κορινθίους και λέει, ρε παιδί μου, κάνετε αυτά τα πράγματα και αυτό που κάνεις, ας πούμε, ξέρω, λέει, για τις πόρνες, ας πούμε, ουσιαστικά εσύ, με αυτό που κάνεις, βλάπτεις όλο το σώμα. Δεν είναι αυτό που λέμε εμείς, προσωπική μου υπόθεση, είναι, δεν σε αφορά ή τέλος πάντων δεν αφορά την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία δεν χάνεται, η Εκκλησία δεν θα χαθεί ποτέ. Οι αποφάσεις της Εκκλησίας είναι σοφές, ειδικά στο συνοδικό της επίπεδο, έτσι. Η Εκκλησία έχει μία οικονομία, βέβαια, έτσι, πάντοτε, γιατί ακριβώς και η ίδια η Εκκλησία κατανοεί ότι μπορεί να γίνουν πράγματα που να ισχύουν σήμερα, αυτό είναι η οικονομία, και να μην μπορούν να ισχύσουν αύριο ή μπορεί να μην ισχύσουν σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι. Αυτό είναι η οικονομία. Και η οικονομία έχει σαν σκοπό τη διακονία και την προαγωγή και την οικοδόμηση του κόσμου, έτσι. Ναι, με αυτή την έννοια συμφωνώ κι εγώ μαζί σας. Απλά αυτό να μην, να μην δημιουργήσει την έννοια ότι εντάξει, αφού η Εκκλησία δεν κάνει λάθος, αλλά και εμείς ότι κάνουμε ως μέλη της Εκκλησίας είναι σωστό και το περνάμε έτσι. Ναι. Κύριε Συγγνώμη, αν θυμάμαι καλά, αναφερόταν στο γεγονός για τη σωτηρία. Ναι, αυτό εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι, αυτό κομμάτι. Ναι, μα γι' αυτό. Γιατί βλέπετε και η οικονομία έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα. Δεν είναι ότι βάζω νερό στο κρασί μου γιατί σα συμπαθώ εσένα και τον άλλον τον συμπαθώ. Για τα μέλη. Ναι, ναι, ακριβώς ναι. Αλλά είναι καθαρά, όπως το είπατε, ναι, η σωτηρία είναι ένα πράγμα το οποίο είναι και ο σκοπός της Εκκλησίας. Γι' αυτό έρχεται στον κόσμο. Υπάρχει Εκκλησία, γι' αυτό είπα και για μεταμόρφωση. Πολύ σωστό, ευχαριστώ. Νομίζω έχει και μία ερώτηση. Δύο, εντάξει, ναι. Με τη σειρά, πρώτα εσείς και μετά ο κύριος Φίσου. Να ρωτήσω το εξής. Η Εκκλησία χωρέζεται μέσα στον κόσμο. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπου χορευόταν μαζί με τον κόσμο, ενώ την εξουσία του κόσμου, σε όλες τις άλλες περιόδους η εξουσία ήταν απέναντι και μάλλον την πολεμούσε την Εκκλησία. Και το βλέπουμε πολύ έντονα, ιδιαίτερα τώρα. Και το ερώτημα για να γίνει πιο συγκεκριμένο είναι στον καιρό της πανδημίας. Βλέπουμε μια κοσμική εξουσία η οποία μπαίνει μέσα στη λειτουργία της Εκκλησίας. Το ερώτημα είναι το εξής. Έχει η Εκκλησία στεγανά, πρέπει να έχει στεγανά. Και μέχρι πού φτάνουν αυτά τα στεγανά έναντι της εξουσίας. Είναι πολύ καλή ερώτησή σας. Και νομίζω η πανδημία ανέδειξε κάποια από τα ζητήματα αυτά. Και φυσικά έφερε ξανά στο προσκήνιο το γνωστό ζήτημα, το οποίο υποθέτω το υπενήσεστε κι εσείς, σχέσεις εκκλησίας και κράτους, χωρισμός εκκλησίας και κράτους και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα και ίσως θα πρέπει να φέρετε κάποιον ειδικό και στο εκκλησιαστικό δίκαιο κτλ. Για να το δείτε και από αυτή την πλευρά. Κοιτάξτε να δείτε, η Εκκλησία για μένα, και πολύ σωστά ήδη υπόθηκε, σαν σκοπό έχει την σωτηρία, έτσι, και την διακονία του κόσμου ακριβώς για τη σωτηρία. Και αυτό πρέπει να γνώμονες, έτσι. Και αν θα κάνει κάποια στιγμή, ας το πούμε έτσι, και την υποχώρησή της και θα κάνει και το κέφι, ας το πούμε έτσι, της πολιτικής εξουσίας, θα το κάνει μόνο όχι για να γίνει αρεστή, γιατί περιμένει να πληρώσει τους μισθούς κτλ, αλλά γιατί ακριβώς θέλει αυτό να βοηθήσει τον κόσμο, έτσι, να είναι για την προαγωγή και τη σωτηρία του κόσμου. Επομένως, θα έλεγα εδώ ότι η Εκκλησία έχει και δεν έχει στεγανά. Με ποια έννοια? Έχει στεγανά με την έννοια ότι δεν μπορεί ποτέ να βάλει τον χρυσό πάνω από τον Χριστό, έτσι, ή να βάλει οποιαδήποτε δομή εξουσίας πάνω από τον μοναδικό της αρχικό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Από την άλλη μου μεριά, πρέπει ό,τι κάνει να είναι τέτοιο ώστε να διακονεί τον κόσμο και να μην γίνεται αφορμή ο κόσμος να φεύγει, αλλά να έρχεται προς τον Θεό. Τώρα, αυτό είναι ένας γενικός κανόνας. Από εκεί πέρα, όταν έρχεται να εφαρμοστεί, εκεί τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν θα συμφωνούσα μαζί σας, βέβαια, ότι μόνο στην περίοδο του Βυζαντίου η Εκκλησία συνεργάστηκε, τέλος πάντων, με την κρατική εξουσία. Νομίζω πολλές φορές γίνεται αυτό. Υπάρχουν περίοδοι, βέβαια, που υπάρχει μια τριβή και κρίση. Υπάρχουν άλλες περίοδοι που είναι πολύ πιο ομαλά τα πράγματα. Έχουν να κάνουν πολλές φορές και με τη λογική της πολιτείας, της εκάστοτε πολιτείας. Πάντοτε θα είναι δύσκολο για την Εκκλησία να βρίσκει τον βηματισμό της. Και αυτό είναι σημαντικό για να μας κατάγει σε εγρήγορση. Να μην αισθανόμαστε ποτέ ότι βολευτήκαμε.
Γι' αυτό βλέπετε και ένας από τους πρώτους χαρακτηρισμούς της Εκκλησίας των χριστιανών ήταν αυτή που είναι του δρόμου ή της οδού. Δηλαδή, αυτοί δηλαδή που είναι καθοδόν, που πορεύουν, που δεν σταματούν να πορεύουν. Επομένως, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε ποτέ και φυσικά θα έχουμε μόνιμα ανησυχίες όπως αυτή που είπατε τώρα. Τώρα, βέβαια, εντάξει, κάθε φορά είναι διαφορετικά τα πράγματα, πρέπει να κοιτάξουμε και πώς να τα διαχειριστούμε. Υπάρχει μία ερώτηση, νομίζω, ναι. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό που είπατε. Αρχή, το αλάτι που είπατε, για να μιλήσει πρέπει να αλλιώσει, να σταθεί κατά κάποιο τρόπο. Τι σημαίνει αυτό για την Εκκλησία και για τον καθένα μας. Να σας πω, νομίζω ότι σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα τα οποία συνήθως κατανοούμε εμείς οι χριστιανοί. Τις περισσότερες φορές εμείς οι χριστιανοί κολλάμε κυρίως το ότι είμαστε το φως του κόσμου. Επομένως, κάτι το οποίο βρίσκεται ψηλά και δίνει νόημα και προσανατολισμό στον κόσμο. Και ξεχνά αυτή τη θυσιαστική πλευρά, που είναι η θυσιαστική πλευρά του αλατιού το οποίο λιώνει μέσα στον κόσμο και γίνεται ένα. Αυτό τώρα να σας πω, σημαίνει, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, σημαίνει καταρχάς ότι αυτό που είπα και πιο πριν, ότι σκοπό έχει να μεταμορφώσει τον κόσμο μέσα από μια διακονία του κόσμου. Υπάρχει μια ιστορία, τώρα έτσι, από αυτά τα πρόχειρα που μου έρχεται στο νου, η οποία περιγράφει την κατάσταση που επικράτησε, νομίζω, στην Λιόν, στην περίοδο Διωγμών. Σε μία από τις φάσεις του Διωγμού του Μεγάλου, νομίζω του Δεκείου, αν έκανα λάθος, ενέσκυψε ελλειμμός στην πόλη, δηλαδή μία πανδημία, θα λέγαμε τώρα, κάπως έτσι, και ήταν, λέει, συγκλονιστικό, διότι οι χριστιανοί βγήκαν και υπηρετούσαν τους συμπολίτες τους, οι ιδωλολάτρες, οι οποίοι πέθαναν οι άνθρωποι στους δρόμους από εκεί, όπως πέθανε προφανώς και οι χριστιανοί, δεν ήταν διαφορετικό. Και έβλεπες, λέει, ο χριστιανός να σκύβει και να φροντίζει αυτό. Λίγες μέρες πιο πριν την πανδημία, είχε διώξει και είχε οδηγήσει στον θάνατο τη γυναίκα του χριστιανού, γιατί ήταν χριστιανή, το παιδί του κτλ. Αυτό για μένα είναι μια πάρα πολύ συγκλονιστική εικόνα, έτσι. Πάρα πολύ συγκλονιστικό. Πώς θα συγχωρήσεις αυτόν ο οποίος σου στέλνει τους ανθρώπους που αγαπάς. Και να το κάνεις γιατί ακριβώς πιστεύεις σε αυτό που πιστεύεις, έτσι. Νομίζω έτσι είναι το αλάτι της γης, ο κόσμος. Έτσι είναι το αλάτι, όταν ξεχνός μάλλον στο αλάτι της γης. Γίνεται ένα με τον κόσμο, δεν ταυτίζεται με τον κόσμο, δεν έγιναν τον λάτρες, δεν είπαν ότι εντάξει, δεν ξέχασαν, αλλά υπηρέτησαν τον κόσμο έτσι με έναν τρόπο, θα λέγαμε εντελώς ανιδιοτελή, έτσι, και απόλυτα θυσιαστικό. Νομίζω ότι το θυσιαστικό στοιχείο δεν πρέπει να το χάσουμε ως μέλη της Εκκλησίας. Και θα μας λιτώσει και από αυτά που περιγράψαμε και πιο πριν, το να συσχηματιστούμε, το να συνταχτούμε με την εξουσία, να χρησιμοποιήσουμε μορφές βίας, να τις δικαιολογήσουμε και να τις ανεκτούμε. Εγώ θα ήθελα να σας πω μια σκέψη τώρα πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος για τη σχέση της Εκκλησίας και του αλατιού, όπως το αλάτι έχει τη δύναμη το να συντηρεί τα πράγματα, έτσι και η Εκκλησία έχει τη δύναμη με την καλή την έννοια να βοηθάει τον κόσμο πνευματικά, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να σκύβει και πάνω στα προβλήματα. Έχει ναι μεν τη δύναμη, αλλά όχι εξουσιαστικά, και μετά όμως να έχει και τη διάθεση που όλο το φάσμα της Εκκλησίας να σκύβει πάνω στα προβλήματα του κόσμου, στο πώς θα τους βοηθήσει, πώς θα σταθεί την εκκλησία και θα τους αναγκάσει. Εγώ έτσι μπορώ να το αντιληφθώ τη σχέση Εκκλησίας και αλάτι. Ναι, κοιτάξτε, πολύ σωστά το είπατε. Θα πρέπει, φυσικά το αλάτι συντηρεί, αλλά ποτέ δεν πρέπει να γίνουμε μία δύναμη συντήρησης. Έτσι. Δεν πρέπει να γίνουμε. Το αλάτι μας θυμίζει κιόλας και εσείς μαγειρεύετε στο σπίτι και ξέρετε αν το φαγητό ήταν άλλο, ξεχάστε το έτσι. Ναι, το κατάλαβα. Μου δώσατε αφορμή για να παίξω πάνω σε αυτό. Όμως όπως σας κάνει τώρα, μου έχει
Όμως και το πολύ αλάτι δεν συντηρεί. Κάνεις το κάνεις σπαστό μετά. Ναι, δηλαδή και ό,τι πολύ που δεν έχει μέτρο μετά. Εντάξει. Πάλι, δηλαδή. Καλά. Εγώ νομίζω ότι πολύ εκκλησία δεν βλάβει στον κόσμο, αλλά συμφωνώ όμως. Ό,τι πολύ εκκλησία φυσικά δεν βλάβει, αλλά με την κακή της την διαχείριση μπορεί να βλάβει. Ναι, εμείς ως μέλη της Εκκλησίας μπορεί να χάσουμε το στόχο και να κάνουμε κάτι το οποίο όντως να ας το πούμε έτσι, να απαξιώσει το ρόλο της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Και υπάρχουν και σημεία που έχει πέσει σε λάθη και η Εκκλησία σε διάφορα όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Δεν έχουμε δει και παραπτώμα. Κοιτάξτε, τα μέλη ως μέλη, πολλές φορές έχουμε πέσει και γι' αυτό πρέπει να μεταβούμε πάντα. Όλοι μας. Όλοι μας. Πολύ σωστά το είπατε. Όλοι μας. Τώρα, η Εκκλησία ως σώμα Χριστού πρέπει να την έχουμε σαν, πώς λέμε, την κόρη των ματιών μας. Πρέπει να την προσέχουμε ακριβώς. Να την προσέξουμε, να μην την αμαυρώσουμε με οποιαδήποτε συμπεριφορά. Γιατί ακριβώς, γι' αυτό είπα πριν και την εικόνα του σώματος, ότι ακριβώς είμαστε κομμάτια σε αυτό το μέλη, σε αυτό το σώμα και έχουμε επομένως ευθύνη. Και επομένως είναι πολλαπλός ο ρόλος έτσι, των μελών της Εκκλησίας. Και γι' αυτό είπα είναι Άγιοι πρώτα-πρώτα σε σχέση. Οπωσδήποτε αγιότητα σημαίνει ότι είμαι αφιερωμένο στο Θεό, ανήκω στο Θεό. Αυτό πρώτα-πρώτα έχει επιπτώσει στα ίδια τα μέλη, είναι Άγιο το σώμα της Εκκλησίας, αλλά αγιάζει και όλο τον κόσμο. Ο Άγιος άνθρωπος αγιάζει και όλους γύρω του. Υπάρχει κάπως ένα αγιολόγιο, όχι ορθόδοξο, κάπου δεν θυμάμαι, του μεσαίωνα, κάπου δυτικό, αλλά έχει μια πολύ ωραία φράση για μια Αγία. Λέει, ήταν η προσωποποίηση της χαράς και θλίψη προκαλούσε μονάχα με την απουσία της. Οπότε αυτό τώρα πάρτε το. Αυτό σημαίνει το να είσαι Άγιος. Έτσι. Άγιος δεν σημαίνει ότι θα έχεις άφωτο στέφανο, δεν ξέρω αν θα λες πράγματα που μπορεί να μην και του κόσμου αυτού και να μην ενδιαφέρουν και τον κόσμο, αλλά ακριβώς σκύβοντας πάνω στον κόσμο, όντας και ο ίδιος κομμάτι αυτού του κόσμου, να του μεταφέρεις αυτή την ομορφιά που ζεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό είπα και η απόλυση στη Θεία Λειτουργία είναι εν ειρήνη προέρχονται. Πάμε τώρα πίσω στα σπίτια μας να δώσουμε αυτό το όμορφο που ζήσαμε εδώ. Άμα είμαστε στα σπίτια μας και πίνουμε και πλαπωνόμαστε και μαλώνουμε, εντάξει, νομίζω το χάσαμε και χάσαμε και το νόημα και τις Θείες Ευχαριστίες και τις Θείες Λειτουργίες. Και του να είμαστε μαζί. Να προσθέσω κι εγώ κάτι, όπως επιτρέπετε. Ίσως πρέπει να προσέξουμε όταν λέμε η Εκκλησία. Είναι πολύ εύκολο να πούμε τι έκανε, θα πω ονόματα, να είμαστε έτσι μια οικογένεια, τι έκανε ο Ιερώνυμος, τι έκανε ο Βαρθολομαίος, τι έκανε ο Νικόδημος, τι έκανε. Το ζήτημα της, ας πούμε, επιτροπή, το ζήτημα της κατοίκων εκκλησίας, δηλαδή ο καθένας στο σπίτι του, πώς βιώνει το ότι είναι μέλος της εκκλησίας, είναι εύκολο να κρίνω την απόφαση εκείνου, αλλά την ίδια στιγμή όμως αρπάζομαι με τη γυναίκα μου, μαλώνω τα παιδιά μου, τα οριοθετώ έτσι όπως εγώ θέλω, όχι όπως αυτά είναι ελεύθερα να κινηθούν, και μετά αρχίζω και ψάχνω για την Εκκλησία κάτι το σαν να είναι αφηρημένο και χωρίς εγώ να είμαι ενταγμένος μέσα σε αυτό το σύνολο. Άρα λοιπόν θα πρέπει λιγάκι να δούμε τη δική μας συμμετοχή και ευθύνη σε αυτό το κομμάτι και να συμπληρώνω, να επαναλάβω κάτι που είχαμε πει παλιότερα. Ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Κρύσανθος το 1907. Σε ένα κείμενο, γιατί έγραφε τότε ως Αρχιμανδρίτης στην Κωνσταντινούπολη, σε μια εφημερίδα, ρωτήθηκε τότε γιατί το χάλι της Εκκλησίας αυτό από κάποιον. Και απάντησε, ό,τι είναι ο λαός, αυτό είναι και η Εκκλησία. Άρα λοιπόν, αν ο Ιερώνυμος, ας πω έτσι ένα όνομα, είναι προβληματικός, είμαι εγώ ο προβληματικός, εγώ, ο άνθρωπος. Αν αυτό δεν το ζήσω, μάλλον τελικά έχω χάσει τον προσανατολισμό. Ναι, έτσι είναι. Ναι, θα πρέπει λίγο να μην, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, θα πρέπει να μην βγάζουμε απ' έξω από εμάς την Εκκλησία. Είναι η Εκκλησία και εμείς ως απλοί χριστιανοί που θα αγαπούμε την Εκκλησία, όχι εμείς είμαστε η Εκκλησία. Εντάξει, κάποια λάθη θα γίνονται και κάποιες λάθος επιλογές θα γίνονται. Αλλά αυτές οι επιλογές δεν σημαίνει ότι αποτελούν από επιλογές όλου του σώματος της Εκκλησίας. Και, επομένως... και εδώ επίσης δεν το έχω μαζί μου, κολλάει ένα κείμενο, ένα απόσπασμα. Που το διαβάσαμε την Τετάρτη, μετά την παράκληση.
είναι κείμενο, είναι λόγοι του γέροντος Εμιλιανού, του Μακαριστού, που μιλάει, το κείμενο αυτό μιλάει για την προετοιμασία για τη θεία λειτουργία. Και λέει ότι ιερείς είμαστε όλοι, ιερουργούμε όλοι, εμείς έχουμε την ειδική ιεροσύνη, αλλά όλοι συμμετέχουμε με την προσφορά των δώρων και οδηγούμαστε. Άρα λοιπόν δεν είστε έξω από αυτό το κομμάτι, γιατί εμείς φοράμε μαυροράσον, εσείς φοράτε κάτι άλλο. Άρα όλοι μαζί. Και αν με επιτρέπετε, στα λειτουργικά βιβλία ο ιερέας ονομάζεται προεστός. Δηλαδή τι σημαίνει, ότι είμαστε όλο το σώμα και εκείνος προείσταται μπροστά, γιατί κάποιος πρέπει να μας εκπροσωπήσει μπροστά στο θυσιαστήριο. Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι σαν σώμα μετέχουμε στη λειτουργία. Δεν είναι μια υπόθεση που κάνουν οι παπάδες μέσα και εμείς απ' έξω. Εντάξει, τώρα ότι καταλάβαμε, τι κάνουν εκείνοι, δεν τα ξέρουμε. Δεν είναι έτσι. Αυτό που κάνουν οι ιερείς, το κάνουν για λογαριασμό όλων μας. Τα δικά μας χέρια αγγίζουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, τα δικά μας μάτια βλέπουν, το δικό μας στόμα προσεύχεται. Είμαστε όλοι Εκκλησία. Τώρα, εντάξει, υποθέτει έχει ένα θεσμικό κομμάτι, είπαμε και κομμάτι του κόσμου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι η Εκκλησία. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Σε μια πρώτη μας συνάντηση εδώ φέτος τώρα, πρακτικά, μας είπε και ο Πάτερ Σεραφείμ ότι εμείς μέσα στην Εκκλησία είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τους θεσμικούς κανόνες μας, τα όρια μας και να διηγούμαστε και να έχουμε τους κανόνες και να τα. Έτσι δεν υπάρχει και αυτό το κομμάτι που δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία, αν μπορούμε να τη σκεφτούμε έτσι, η Εκκλησία είναι ο Χριστός, η αγάπη και όλη η σκέψη μας για την Οικουμένη. Βεβαίως. Η προσευχή μας. Φυσικά. Να δώσουμε αυτήν, να το σκεφτούμε σαν Εκκλησία έτσι. Μα φυσικά. Γιατί η έννοια μας δεν είναι μόνο για τον εαυτό μας, είναι και το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Είτε από πολέμους, είτε από πείνα, είτε από όλα τα πράγματα. Πολύ σωστά. Το γύρο μας, το κλίμα μας. Ακριβώς. Αυτά είναι πολύ εύκολο πολλές φορές να βάζουμε στο στόχαστρο τους θεσμούς, τη διοίκηση. Όμως, και πολλές φορές για δικαιολογημένους λόγους. Όμως, ας έχουμε υπόψη μας, και καμιά φορά το αγνοούμε αυτό, και είναι σημαντικό αυτό να μην το αγνοούμε, ότι και οι θεσμοί, έτσι όπως εξελίχθηκαν στους αιώνες, έτσι μας δείχνει η εκκλησιαστική ιστορία, έχουν βασιστεί με βάση μια παράδοση εκκλησιολογική, με βάση κανόνες οικουμενικών συνόδων και με βάση κάποια εκκλησιολογία των πατέρων, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και στους θεσμούς προσπάθησαν οι πατέρες να εντάξουν μια θεολογία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και να το παραλύνουμε. Αλλοιώσεις υπήρχαν και υπάρχουν, σίγουρα. Είμαστε του κόσμου, το είπαμε, αλλά να μην ξεχνάμε και αυτό το κομμάτι. Σωστό, έχετε δίκιο. Όπως είπατε, όντως το θεσμικό, αν θέλετε και το εγκόσμιο κομμάτι της Εκκλησίας, δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε. Και αυτό είναι και το μεγάλο δίλημα. Έτσι, μέχρι πού και, όπως είπατε, έχει στεγανά, δεν έχει, μέχρι πού πατάω, πού δεν πατάω. Αυτό όμως δεν είναι κάτι, ξέρετε, που μπορεί κανείς να πει έτσι είναι πάντα. Κάθε στιγμή πρέπει να αποφασίζουμε. Κάθε στιγμή πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γι' αυτό και η εντολή είναι γρηγορείτε. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Έτσι, δηλαδή πρέπει κάθε στιγμή να έχουμε τα μάτια της ψυχής μας, του πνεύματός μας ανοιχτά, τον προσανατολισμό μας πάντοτε στη Βασιλεία του Θεού και έτσι να πορευόμαστε. Λάθη θα γίνονται. Αλλά τα λάθη δεν αποδεικνύουν, αν θέλετε, το ανεπαρκές της Εκκλησίας, αλλά το ανθρώπινο και επομένως γίνεται και μια αφορμή για μετάνοια. Αυτό, και μετά είναι καλό, είναι, δεν είναι κακό, γιατί κανείς διορθώνει την πορεία του. Επομένως, νομίζω, ναι, κοιτάξτε, ο χριστιανός είναι ένας οικουμενικός άνθρωπος. Και αυτό μπορεί να το σκεφτείτε ακόμα και για τον μοναχό που μπορεί να είναι στα καρπινάκια ή ξέρω στα καρούλια και δεν καμπεί επαφή και όμως με το υπόλοιπο κόσμο και όμως προσεύχεται για όλους μας. Έτσι, δηλαδή, έχει στην έννοια του και στο μυαλό του και στη σκέψη του όλους. Και φαίνεται και ανήκει και στις ευχές που λέμε στη θεία λειτουργία. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Έτσι, όλες εκείνες οι εκτενείς και όλα τα όσα λέμε είναι συνεχώς για όλο τον κόσμο. Για τα Σπαρτά, για τη γη, για τον κόσμο, για την ειρήνη. Έτσι, δηλαδή, αυτό δεν είναι απλώς ευχολόγια. Τώρα βγαίνει ο καθένας και λέει: ευχόμαστε για την ειρήνη και την ίδια στιγμή μπορεί να πληρώνει, ξέρω εγώ, για να πάρουν όπλα οι άλλοι για να πολεμήσουν. Όχι, είναι ουσιαστική αυτή η αγωνία του χριστιανού.
Είχα μία συζήτηση με μία ομάδα Ουκρανών φοιτητών θεολογικών σχολών. Συζητούσαν για το θέμα του πολέμου και της ειρήνης. Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι περνάνε τώρα μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Εμείς τώρα λέμε, αλλά αυτοί τώρα ως χριστιανοί, από τη μία μεριά πρέπει να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, διότι αν δεν υπερασπιστούν, θα θεωρηθούν προδότες. Και εντάξει, είναι και η πατρίδα τους, έτσι και είναι η ευθύνη τους. Και από την άλλη μεριά, ως χριστιανοί, θα πρέπει να μπουν στον πόλεμο και να χτυπήσουν και να πολεμήσουν τον αδερφό τους απέναντι. Και το συζητούσαμε. Και, εντάξει, προσωπικά θεωρώ ότι όντως μια τέτοια κατάσταση για έναν χριστιανό είναι μια περίοδο, ένας μεγάλος πειρασμός. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Και η οποία στο τέλος, είτε θέλουμε είτε όχι, θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια μεγάλη. Γι' αυτό και για τον χριστιανό είναι κάτι τόσο τραγικό αυτό. Δεν είναι άντε πανηγύρι, θα πάρουμε τα όπλα να πολεμήσουμε. Ακόμα και αυτό όταν το κάνει, δεν πάβει να είναι μια κατάσταση η οποία του οδηγεί στα όρια της χριστιανικής του ταυτότητας και πέρα από αυτό. Γι' αυτό για τον χριστιανό είναι τραγικό. Δεν είναι εύκολο. Σημαίνει ότι απαρνείται την ουσία του, έτσι, την ταυτότητά του. Θα πείτε να μην πάει. Τι να σας πω, να μην πάει, δεν μπορώ να το πω. Να πάει. Θα πάει. Και τότε μετά θα πρέπει μια ζωή να μετανοεί αυτό. Γι' αυτό για τον χριστιανό είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ τραγικά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι απλώς, ας πούμε. Και γι' αυτό και για είπα ότι θεωρώ απαράδεκτο το να ευλογούνται τα όπλα. Δηλαδή, πάμε σε μια άλλη κατάσταση τώρα. Έτσι. Έχουμε, δηλαδή, είναι όντως μια τραγική κατάσταση αυτή που ζούμε σήμερα. Για μένα είναι τραγικότερο για την πανδημία. Αυτό που ζούμε τώρα. Άντε ξεκινήσαν ένα πόλεμο για να σκοτώνονται χριστιανοί. Εγώ αυτό ξέρω. Δεν ξέρω να το κάνω για να σκοτώνονται οι χριστιανοί. Εγώ δεν θα το βάζα έτσι. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Πώς ο χριστιανός πρέπει να σταθεί σε αυτά. Είναι πολύ πολύπλοκο το ζήτημα για να πούμε τι και πώς. Πρέπει να προσευχόμαστε και να το εννοούμε ακριβώς και με δάκρυα για την ειρήνη του κόσμου. Λοιπόν. Εντάξει. Θέλεις κάτι, Σπύρο? Έλα, Σπύρο. Πάνω σε αυτό που είπε και ο πατήρ Σεραφείμ, έχω εδώ πέρα μια φράση ενός φιλοσόφου, Στίβενσον. Είχε πει, λέει, οι άγιοι είναι ουσιαστικά οι αμαρτωλοί που απλά συνεχίσαν να πηγαίνουν μπροστά. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή, που ναι, πολλές φορές βλέπουμε ότι μπορεί να γίνονται λάθη, ξέρω εγώ, διοικητικά, θεσμικά, από τους ανωτέρους στην Εκκλησία, στην Αρχιερατεία. Πάντως και από εμάς γίνονται, Σπύρο, δεν είμαστε θεσμικοί στο θεσμό, έτσι. Δεν είναι αυτό το κομμάτι που θέλω να πω. Είναι ότι γιατί να μην κάνουν λάθος, ποιοι είναι για να μην κάνουν λάθος. Γιατί αν το δούμε, αν το πάρουμε στην αρχή, πολλές φορές δηλαδή, και στα μαθήματα που μας λέτε, ότι ναι, ο Πέτρος δεν ήταν λάθος. Όταν κάθισε να φάει με τους, όταν απομακρύνθηκε από τους ειδωλάτες. Ήταν και χοντρό λάθος κιόλα, γιατί υπάρχει μια συνοδική απόφαση από πίσω. Οπότε είναι κάποια κομμάτια που, αν πάρουμε δηλαδή από πίσω και φτάσουμε μέχρι και το σήμερα, ναι, υπήρχαν λάθη και από τους Αγίους που εμείς σήμερα δεν είμαστε Αγίους. Αλλά οι Άγιοι τι ήταν και αυτοί, οι άνθρωποι ήταν. Δηλαδή δεν έχει νόημα, επειδή κάποιος είναι Άγιος ή κάποιος είναι Αρχιερέας, να τον καταφάσουμε απευθείας ότι θα πρέπει να είναι συνώνυμος με τον Θεό. Ναι, είναι αυτό που μας είπε ο Χριστός, είναι ότι ναι, πρέπει να είμαστε τέλειοι, αλλά ο παράδεισος είναι γεμάτος από τέλειες ανθρώπους. Σωστό. Ο Χριστός μας είπε να είμαστε άγιοι, όχι τέλειοι. Έχει μια διαφορά αυτό. Δηλαδή να ανήκουμε στο Θεό και μάλιστα γίνεστε ακριβώς. Και να είναι μια συνεχής πορεία αγιότητα. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Πολλές φορές ταυτίζουμε την αγιότητα με το αλάθητο. Το αλάθητο έχει μόνο ο Θεός και κανένας άλλος. Ακόμα και ο Πάπας πλέον το έχει καταλήξει ως επιχείρημα, έτσι. Όχι, είναι εντελώς αλαζονικό αυτό το πράγμα. Πάμε, αντικαθιστούμε το Θεό και βάζουμε στη θέση του εμάς. Νομίζω έχεις δίκιο πολύ, ακριβώς η αγιότητα δεν σημαίνει αυτόματα το αλάθητο. Αλλά σημαίνει ακριβώς τη δύναμη και το θάρρος να πω έσφαλα και έχω τη διάθεση να το διορθώσω ή θα προσπαθήσω ή και μάλιστα θα σας θυμίσω αυτό που υπάρχει στα παλιά γεροντικά και ρώτησα τον γέροντα πόσες φορές λέει πρέπει γέροντα α, πέφτουμε συνέχεια, τι να κάνουμε, λέει, θα πέφτετε και θα σηκώνεστε. Αυτό είναι η πορεία του χριστιανού, να πέσει και να σηκώνεις. Ναι. Να προσθέσω λίγο κάτι εγώ, να προσέξουμε λίγο ναι. Ένα θέμα. Βεβαίως. Για να μην κάνουμε κακή γεννήση. Άλλο το λάθος που κάνει ο Χριστός και άλλο το λάθος που κάνει ο Αρχιερέας. Γιατί το ένα επηρεάζει τον ίδιο ή μια μικρή ομάδα, το άλλο μπορεί να επηρεάσει κι άλλο. Ναι. Άλλο το λάθος που θα κάνει ο στρατιώτης στον πόλεμο και άλλο το λάθος που θα κάνει. Οπωσδήποτε, η ευθύνη είναι μεγάλη. Μην νομίζω ότι
λάθη κάνουμε όλοι και πάμε παραπέρα, γιατί το λάθος που κάνει αυτός ο οποίος ίσταται ψηλά επηρεάζει πολύ περισσότερο. Εντάξει, έχετε δίκιο, ναι, έχετε δίκιο, οπωσδήποτε η ευθύνη των ποιμένων είναι μεγάλη και γι' αυτό ο ποιμένας δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη. Τουλάχιστον για να εξηγήσω και εγώ αυτό που είπα, δεν το λέω με την έννοια όταν επιμένω και στη δικιά μας ευθύνη για να αμνηστεύσω τα λάθη που μπορεί να γίνονται ανώτερα. Φυσικά εμείς ως ποιμή έχουμε την ευθύνη να ασκήσουμε κριτική σε αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί οι ποιμένες δεν είναι... είναι κομμάτι δικό μας και μπορούμε να... Ναι, στην εκκλησιαστική ιστορία υπάρχουν παραδείγματα όπου το ποιμνιο ήταν ενάντια και σε αποφάσεις συνόδων. Και όπως είδα, τελικά η ευθύνη μπορεί να ήταν μεγάλη τον ποιμνιο, αλλά δεν πέρασε. Έτσι. Άρα λοιπόν, εγώ επιμένω πολύ στην ευθύνη ημών ως μέλη της Εκκλησίας να υψώσουμε και τη φωνή μας όταν πρέπει. Απλά όμως και εμείς να ξέρουμε τι θα πει η ευθύνη μας ως μέλη της Εκκλησίας, να μην ζήσουμε καταστάσεις όπως είναι η αποτύχηση και τέτοια πράγματα τα οποία οδηγούν σε άλλες καταστάσεις, έτσι, που είναι επίσης αλαζόμενα. Γιατί μπορεί να είναι αλαζόν ο Φαρισαίος, αλλά μπορεί να γίνει αλαζόν και τελώνης, θεωρώντας ότι αυτό που είναι, είναι καλό έτσι όπως είναι. Νομίζω έχετε δίκιο, όσο όλα θέλουμε να κρατήσουμε ισορροπία. Και αυτό, γι' αυτό είπα και επιμένω σε αυτό, είναι κάτι που πρέπει να γίνεται μέσα στον χρόνο, κάθε φορά για κάθε περίπτωση διαφορετικά. Δηλαδή, θα δείτε και ο Παύλος, μια μεριά λέει δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα, μετά πάει στην κόρη του λέει ναι, αλλά οι γυναίκες δεν θα μιλάτε. Και λες τώρα, Παύλο, αποφάσεις. Το ένα ή το άλλο. Το λέει το δεύτερο, διότι ακριβώς έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα και το εξηγεί κιόλας. Δηλαδή, δεν με μερεί το αξίωμα το πρώτο αυτό που λέει ο Παύλος, αλλά αναγκάζεται για την οικονομία να πει κάποια πράγματα. Ο κίνδυνος είναι αν αυτά τα κάνουμε μετά αξίωμα. Αυτό που η Εκκλησία αποφασίζει για μια στιγμή να το κάνουμε μετά κανόνα. Εκεί γίνονται λάθη. Έχετε δίκιο. Πολύ. Ναι, να πείτε ένα τελευταίο, βέβαια. Που λέμε ότι ο Άγιος θα κάνει λάθη. Σπύρος, ναι. Εγώ έρχεται στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή που ο Πέτρος άκουσε το παιδινό και βγαίνει έξω. Έκλαψε πικρό. Αυτό είναι η δύση. Δηλαδή ότι η μετάνοια. Σίγουρα, σίγουρα. Το πικρός, αυτό ποιος μπορεί να το βιώσει. Ναι, και πως ξέρετε, κάποια πράγματα να δούμε και στο βάθος της ιστορίας. Σήμερα μπορεί να βλέπουμε αυτή μια λάθος κίνηση, αλλά βλέποντας τη μέσα στη μακροϊστορία, να δείχνει ότι εντάξει, ήταν αυτό που μπορούσε να γίνει. Δεν το λέω για να μιστέψω κανέναν προς Θεού. Εγώ ίσως πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κριτική σκέψη και κριτική φωνή μέσα στην Εκκλησία. Με αγάπη βέβαια και σεβασμό προς τα πρόσωπα. Και όχι με την. Ότι κάνουμε μια επανάσταση και βάζουμε εμείς τα πράγματα στη θέση τους. Αλλά θεωρώ ότι πάντα πρέπει να ζυγίζουμε πολλά πράγματα και στην κριτική μας και στη σκέψη μας και σε όλα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Και